δικαστικό κατά κάποιο τρόπο σώμα. Επειδή και οι αρχαίοι πρόγονοι έλεγαν ότι έχουμε δει κρίσεως και αρχής, δικαστικής κρίσεως, αν θα μπορούσε μια νέα ηλιαία να εκφράσει από εδώ το κοινό περί δικαίου αίσθημα για όλα τα εγκλήματα που οι παραγραφές, οι βουλευτικές ασυλίες και τα άλλα κόλπα δεν τους επιτρέπουν να αποδοθεί δίκαιο. Νομίζω ότι δεν πρέπει να διακατευόμαστε από αυταπάτη. Αυτό που κάνουμε τώρα είναι συγκεκριμένο για συγκεκριμένους λόγους. Έχει υποθεί, έχει διατυπωθεί και αναφέρεται. Δεν θα φύγουμε από εδώ όσο υπάρχει η κυβέρνηση, η Τρόικα και το χρέος. Αυτό είναι το συγκεκριμένο. Το γεγονός ότι συνέρχονται λαϊκές συνελεύσεις και μελετάνε τα θέματα δεν σημαίνει ότι εμείς μπορούμε να υποκαταστήσουμε το σύνολο του ελληνικού λαού. Διότι εδώ δεν βρίσκονται οι άνθρωποι από την Ήπειρο, από την Κρήτη, από την Κομοτηνή, από την Κοζάνη. Γι' αυτό δεν πρέπει να έχουμε αυταπάτη. Δηλαδή, το όργανο αυτό δεν μπορεί υποκαταστήσει το σύνολο του έθνους, ένα, και δεν μπορεί να είναι θεσμικό όργανο απέναντι στο όργανο που υπάρχει στο Κοινοβούλιο. Αποκλείεται. Γίνεται και πολύ σωστά και παρουσιάζεται ως ένα υπόδειγμα λαϊκής εξουσίας ο τρόπος που λειτουργεί. Και πολύ καλά γίνεται. Αλλά δεν μπορεί να υποκαταστήσει το σύνολο του ελληνικού λαού. Η μόνη λύση είναι στους χώρους δουλειάς και στους χώρους κατοικίας αυτό που κάνουμε εμείς να γίνει παντού. Και αν γίνει σε ολόκληρη την Ελλάδα, τότε είναι η εξουσία του λαού, τότε αυτό είναι το όργανο υποκατάσταση από την πλευρά των πληθυσμών. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε σε καμιά απολύτως περίπτωση. Διότι μας κατηγορούν ότι είμαστε μία λέσχη Ιακωβίνων, μία λέσχη συζητήσεων που συζητάμε στα κουτουρού. Δεν συζητάμε στα κουτουρού. Συγκεκριμένα λέμε ότι αυτή τη στιγμή δημιουργούμε τα πρότυπα, τα υποδείγματα των λαϊκών συνελεύσεων αυτού που πρέπει να γίνει παντού σε όλη την Ελλάδα. Στους χώρους δουλειάς, σε κάθε εργοστάσιο αν είναι δυνατόν, στους χώρους κατοικίας, στη κάθε πολυκατοικία, στη κάθε συνοικία, αν μπορεί να γίνει. Και αυτό είναι ο ρόλος ο δικός μας από εδώ και πέρα. Διότι, εάν πούμε, αγαπητέ μου φίλε και πολύ γνωστέ, ότι δημιουργούμε εμείς ένα όργανο, θα σηκωθούν οι χριστικοί και θα σηκωθούν και δικαιώματα. Οι Κοζανίτες, οι Θεσσαλοί και τα λοιπά. Δεν μπορεί αυτό να υποκαταστήσει. Ναι. Δεν θα τους φέρουμε από εδώ να γίνει. Ξέρω, δεν είναι δυνατόν. Δεν γίνεται πρακτικά. Γιατί να αρνηθούμε το δικαίωμα αυτό που κάνουμε εμείς ότι είναι ένα υπόδειγμα, ένα παράδειγμα, ένα πρότυπο άμεσης δημοκρατίας και αυτό πρέπει να γίνεται σε κάθε χώρο δουλειάς και σε κάθε χώρο κατοικίας. Αυτή είναι η λύση. Δεν βρίσκω άλλο τρόπο να το πω. Μια απάντηση θέλει να δώσει και ο Γιώργος Οικονόμου στον Γιώργο. Εγώ πιστεύω ότι ένα από τα κύρια αιτήματα που μας συγκεντρώνει εδώ πέρα ακριβώς αυτή η αυτοοργάνωση και ο αυτοπροσδιορισμός μας, ο οποίος απαντάει και στα ερωτήματα τι γίνεται μετά. Η μόνη απάντηση που μπορεί να υπάρξει τι γίνεται μετά από οποιαδήποτε μέτρα, από οποιαδήποτε κυβέρνηση, από το μνημόνιο, από το δουλουδού κτλ. Είναι ακριβώς αυτό το πράγμα. Η αυτοοργάνωση και η άμεση δημοκρατία που είναι ένα κύριο αίτημα που μας ενώνει εδώ πέρα. Που σημαίνει δεν ξαναφεύγουμε από εδώ,
δεν εγκαταλείπουμε τον αγώνα και φροντίζουμε να προωθήσουμε αυτό το πλαίσιο σε πάρα πολύ κόσμο. Δηλαδή να επεκταθεί σε συνελεύσεις οπουδήποτε, σε συνοικίες, σε χωριά, σε τόπους εργασίας, αλλά με κύριο αίτημα την αυτοοργάνωση και τον αυτοπροϋορισμό και γενικότερα το συντονισμό. Δηλαδή, εάν ας πούμε δεν υπάρξει κάποια αυτοοργάνωση με συγκροτημένη άποψη, δεν μπορούμε να πέσουμε στα πλαίσια του συνταγματισμού, πώς θα αλλάξει το ένα και πώς θα αλλάξει το άλλο. Το Σύνταγμα είναι η νομική συμπυκνωμένη έκφραση συσχετισμού κοινωνικοπολιτικών δυνάμεων. Εάν δεν αλλάξει αυτός ο συσχετισμός κοινωνικοπολιτικών δυνάμεων, δεν μπορεί να γίνει τίποτε. Και για να τελειώσω, ένα παράδειγμα πώς θα διαδώσουμε τις ιδέες μας, υπάρχει το εξής. Προτείνω δηλαδή, οι ραδιοφωνικές και οι τηλεοπτικές συχνότητες είναι ένα δημόσιο αγαθό, ανήκουν σε όλους. Αντιθέτως, σήμερα αυτό που βλέπουμε έχει κατανεμηθεί αυθαιρέτως σε 4-5 μεγάλο επιχειρηματίες που μας ταλαιπωρούν και μας ενδύουν καθημερινώς σκουπίδια. Θα πρέπει να απαιτήσουμε κι εμείς με βάση τις ανακοινώσεις να πάμε στα μέσα μαζικής επικοινωνίας, ένα τρόπο λέω, να απαιτήσουμε να διαβαστούν οι προκηρύξεις, τα ψηφίσματα της Συλλαγικής Συνέλευσης και τα αιτήματά μας. Ευχαριστώ. Μόλις δεν χρειάζεται να εκλογιζόμαστε σε παλιότερα σχήματα. Το Σύνταγμα προφανώς εκφράζει, δηλαδή το Σύνταγμα, η Πλατεία Συντάγματος εκφράζει Λαϊκή Συνέλευση της Πλατείας Συντάγματος. Αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχουν λαϊκές συνελεύσεις σε πάρα πολλές 70 πόλεις στη χώρα, σε πάρα πολλές γειτονίες. Και αυτές, έτσι, μια σκέψη ας πούμε καταθέτω, θα μπορούσαν κάποια στιγμή να πάρουν τις αποφάσεις τους, να στείλουν τους εκπροσώπους τους και εδώ και να πάμε σε μια νέα μορφή αυτοθέσμης. Επίσης, αναφέρθηκαν τρόποι δράσης, ας πούμε, πριν. Πήγε, ας πούμε, τις προάλλες στη συνέλευση, ας πούμε, το αίτημα να γίνει κατάληψη σε δημόσια κτίρια, ας πούμε, στην Ομαχέστρα. Αυτά έχουν γίνει. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάρα πολλά εργοστάσια τα οποία έχουν κλείσει. Να πάνε οι εργάτες να τα καταλάβουν και να ξεκινήσουν. Αυτό δεν ανακάλυψαν την Αμερική, αυτό έγινε στην Αργεντινή, αυτό έχει γίνει σε τόσες χώρες. Το ίδιο παραπονιόμαστε λέει για να το πούνε τα σχόλια. Καλά κάνει και τα κλείνει, θα πάμε εμείς να τα ανοίξουμε και θα πάμε σε νέες μορφές παιδαγωγικής. Θα τα περιμένουμε λίγο την παραστήρα μας και την ηλικία μας. Αγαπητοί κύριοι, όλοι μας συμφωνούμε ότι οι μορφές άμερης δημοκρατίας σαν και αυτήν εδώ είναι η μορφή δημοκρατίας που θέλουμε. Να ρωτήσω όμως κάτι. Την εξουσία θα την αφήσουμε την ασκούν οι απέναντι. Δεν μας ενδιαφέρει το πώς θα ασκηθεί και την τι πολιτική εξουσία. Δεν μας ενδιαφέρει. Επίσης, συμφωνώ απόλυτα με τον Μανώλη Πλέσο ότι το πρώτο θέμα που θέτουμε όλοι εμείς, γιατί εκεί συμφωνούμε όλοι. Είναι όχι στο μνημόνιο, όχι σε αδιέξοδες πολιτικές που ακολουθούνται από εδώ και πέρα. Ας πούμε θα το πετύχουμε. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Δεν είναι καθόλου εύκολο πράγμα. Είμαστε στο ξεκίνημα αυτού που είπε ο Γιώργος Οδουζίνας, της πολιτικής ηγεμονίας σε αυτό το επίπεδο. Αυτό ποτέ έχουμε να το καταφέρουμε. Το 70% του κόσμου φαίνεται να συμφωνεί με εμάς. Και μετά, αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα μεγάλο κενό πολιτικής αντιπροσώπευσης. Είπα προηγουμένως στην αρχική μου ομιλία ότι κατά τη γνώμη μου δεν υπάρχει τρόπος να περιοριστούμε σε μορφές άμεσης δημοκρατίας εάν δεν συνδυαστούν αυτές και μορφές αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας. Ξαναείπα προηγουμένως ότι ο Περικλής δεν κληρωνόταν, εκλεγόταν. Και δεν είναι ακριβές ότι τα βασικά αξιώματα για να χρησιμοποιήσω τον αναχρονισμό της εκτελεστικής εξουσίας στην αρχαία Αθήνα ήταν με κλήρωση. Τους στρατηγούς δεν τους κλήρωναν. Και επίσης, σκεφτείτε αν θα θέλαμε ένα Υπουργό Οικονομικών για μια μέρα να πάει να διαπραγματευτεί για μας και για το μνημόνιο όπως θα θέλαμε να διαπραγματευτεί στην Ευρώπη. Επίσης, έχετε απόλυτο δίκιο να αισθάνεστε όπως αισθάνεστε για το χρεοκοπημένο κομματικό σύστημα της χώρας μας. Να ξέρετε όμως ότι στη Γαλλική Επανάσταση η Γιακοβίνη ήταν κόμμα. Ότι στη Ρώσικη Επανάσταση η Πολσεβίκη ήταν κόμμα.
ότι στην ελεύθερη Ελλάδα, όπως είπε ο Μανώλης ο Πλέζος, την επόμενη Πελελάς, την έκανε το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας στις καλές τους στιγμές. Άρα, να σκέφτεστε εάν θα χαρίσουμε την πολιτική αντιπροσώπευση